Εκείνοι οι οποίοι θα προλαμβάνουν αντιδράσεις και εξελίξεις. Κοιτάμε πολύ προσεκτικά και τις φορολογικές πολιτικές, κοιτάμε τα πολύ χαμηλά επιτόκιο και την αύξηση. Είχαμε και μια συζήτηση για το φορολογικό πλαίσιο και την εφαρμογή αυτού, ιδίως πώς να εφαρμόζεται το φορολογικό πλαίσιο σε διάφορα κράτη-μέλη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε σχέση και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εργασιακών θέσεων και των τριμηνιαίων συστάσεων, τις οποίες δίδουμε προς την Κομισιόν και προς τα κράτη-μέλη. Και κοιτάξαμε και τους σύναγγες τι συμβαίνει με την εφαρμογή την οποία σε διάφορα κράτη-μέλη γίνεται όσον αφορά αυτά τα θέματα. Η Σλοβακία, η Γερμανία, η Λετωνία μας είπαν τις δικές τους εμπειρίες εμπροκειμένου. Τα θετικά είναι ότι το φορολογικό πλαίσιο έχει ενισχυθεί στα περισσότερα κράτη-μέλη και τώρα θα πρέπει αυτό να το μεταφράσουμε πραγματικά σε αποτελεσματικότητα όσον αφορά τα έσοδα, συγγνώμη, τα οποία προκύπτουν από τη φορολογία. Θέλω να ελπίζω ότι τον Ιούλιο, όταν θα έχουμε μια κοινή παρουσίαση και πιο σφαιρική παρουσίαση του τι έχει γίνει, θα φτάσουμε σε μια αποτίμηση και το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας μιλήσει για την αποτελεσματικότητα. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί, μιλάμε για την εφαρμογή και ποια είναι τα αποτελέσματα και οι υγιείς πολιτικές οι οποίες θα έχουν προκύψει. Τέλος, όσον αφορά το τελευταίο θέμα, είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο την οικονομική διακυβερνησιμότητα εμπροκειμένου, πώς θα μπορούσαν οι οικονομίες μας να είναι πιο ανταγωνίσιμες και ανταγωνιστικές και ποιος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει περισσότερη αντίσταση όσον αφορά μελλοντικά πιθανά προβλήματα. Κοιτάμε το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα. Ξέρουμε ότι είναι πολλή η δουλειά την οποία θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον και τι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμα. Νομίζω αναφερόμαστε ιδιαίτερα το streamlining, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει, πραγματικά μια υποστήριξη στις πολιτικές ανανέωσης, πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε επιμέρους πολιτικές. Είναι ένας πολύ μεγάλη παλέτα θεμάτων στα οποία πραγματικά αρχίζουμε να παρουσιάζουμε θέσεις, απόψεις και προοπτικές, και αυτό θα γίνει και τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, όσον αφορά την Ιρλανδία, μας είπαν ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα. Ο τρίτος γύρος της αποτίμησης των προγραμμάτων σε σχέση με την Ιρλανδία, έχει υπάρξει ένας πολύ ουσιαστικός πρόβλημα και πρόοδος στην Ιρλανδία όσον αφορά τα οικονομικά και τα φορολογικά, και αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικά πολύ θετική οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη της Ιρλανδίας. Την ίδια στιγμή υπάρχουν κάποιες προκλήσεις ακόμα στην Ιρλανδία. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσει να κινείται στο σωστό δρόμο. Συνολικά, η Ιρλανδία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι η οικονομική βοήθεια, ενίσχυση και υποστήριξη μπορεί πραγματικά να είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια και είναι κάτι το οποίο το δεχόμαστε και το υποστηρίζουμε, και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι τόσο ο Ιρλανδικός νόος όσο και η Ιρλανδική κυβέρνηση αξίζουν συγχαρητήριων. Ευχαριστώ πολύ, Πιέρ. Ευχαριστώ, Γερούν. Στην ίδια γραμμή θα συνέχιζα και εγώ λέγοντας ότι παρουσίασα στο Eurogroup την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις διαπραγμάτευσης μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδας. Σε σχέση με την τελευταία συνάντηση που είχαμε στην Ρίγα, αδιαμφισβήτητα υπάρχει ένα νέο πνεύμα και βεβαίως έχουν υπάρξει και πρόοδοι. Έχει λοιπόν τεθεί προς υλοποίηση μια μέθοδος, η οποία δεν είναι τέλεια, όμως παρόλα αυτά έχει επιτρέψει ώστε να υπάρξουν πιο αποτελεσματικές και επικοδομητικές ανταλλαγές και καλύτερης ποιότητας συζητήσεις, καθώς και με μεγαλύτερη εμβάθυνση. Όπως το έχουμε πει λοιπόν, έχει διαπιστωθεί μια προσέγγιση επί συγκεκριμένων θεμάτων. Δεν θα ήθελα να είμαι εξαντλητικός, απλά να πω ότι είχαμε επικοδομητικές συζητήσεις σε ό,τι αφορά μια εντοβάθμιση μεταρρύθμιση, ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Ελληνικές αρχές έχουν εξηγήσει ότι θέλουν να υπάρξει μια ανεξάρτητη αρχή σε ό,τι αφορά την ίσπραξη των εσόδων, καθώς επίσης και συζητήθηκε το θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι λοιπόν επιτέλους κάποια σημεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί με σαφήνεια, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλοδεχούμενο. Βεβαίως, αντίθετα, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να αποσαφινιστούν περαιτέρω πριν φτάσουμε σε μια συμφωνία, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις συντάξεις,
στην αγορά εργασίας. Οι ελληνικές αρχές έχουν εξηγήσει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν δέχονται, όμως θα πρέπει να παρουσιάσουν και εναλλακτικές, οι οποίες θα μπορέσουν βεβαίως να ενισχύσουν τα δημοσιονομικά της Ελλάδας, αλλά και να ενισχύσουν και την αγορά εργασίας. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια πιο ευαίσθητη θέση, όμως αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία είναι πολύ καλά στοχευμένα και με έναν ορίζοντα χρόνου, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούμε πια με αποφασιστικότητα να περάσουμε στα επόμενα βήματα, το οποίο θα είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, το οποίο είναι και το επιθυμητό. Βεβαίως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και σίγουρα πριν από τη λήξη του προγράμματος στα τέλη Ιουνίου. Από την πλευρά μας, εγώ για άλλη μια φορά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και θέλουμε να υπάρξει πραγματικά αυτή η συμφωνία. Η δήλωση του Eurogroup πραγματικά αντικατοπτρίζει αυτό, αυτήν την σαφήνεια δηλαδή και την περιεκτικότητα. Στην Κύπρο πραγματικά έχουμε καλωσορίσει την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι στιγμής και την υιοθέτηση μια σύγχρονης νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό λοιπόν πραγματικά πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να ενισχύσει τις προοπτικές εργασίας και τη θέση εργασίας στην Κύπρο. Ένα από τα τελευταία στοιχεία της μεταρρύθμισης αυτής, η οποία έχει υιοθετηθεί, σημαίνει ότι θα δίνεται η δυνατότητα να έχουμε μία επιτυχή κατάληξη σε ό,τι αφορά την αιτιολόγηση του προγράμματος στην Κύπρο. Υπογραμμίσαμε λοιπόν αυτό το απόγευμα και θέματα που αφορούν στην Ιρλανδία σε ό,τι αφορά την περίοδο της Ιρλανδίας μετά το πρόγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν μια ισχυρή ανάκαμψη η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και φέτος και του χρόνου. Εξακολουθούν να πέφτουν τα ποσοστά της ανεργίας σταθερά, καθώς επίσης μειώνεται και το έλλειμμα και πραγματικά βρίσκεται εντός των ορίων του ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρηματοοικονομικό τομέα, εξακολουθούμε να έχουμε θετικές εξελίξεις πρόσφατα. Βεβαίως, όπως και παντού στην Ευρωζώνη, υπάρχει ακόμα, αν θέλετε, η αίσθηση της κρίσης, η οποία γίνεται αισθητή, όχι βεβαίως σε επίπεδο όπως ήταν στο παρελθόν σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος. Όμως, γι' αυτό θα πρέπει να εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τις κρίσιμες και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί μια χώρα από το ευνοϊκό οικονομικό κλίμα και να συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να υπάρχει το δημόσιο χρέος σε μια καθοδική φορεία. Έτσι, λοιπόν, στις 26 Μαΐου στο Δουβλίνο θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο της χώρας αυτής και σε ό,τι αφορά τις οικονομικές πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί. Βεβαίως, οι συστάσεις της Κομισιόν έχουν εκδοθεί, αλλά θα ήθελα και εγώ να πω ότι πραγματικά έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από τις Ιρλανδικές αρχές όσο και από τον Ιρλανδικό λαό. Αυτές λοιπόν οι συστάσεις και πάω σε ένα γενικότερο θέμα, αποτελούν ένα προσχέδιο προκειμένου να ενισχυθεί μια οικονομία η οποία πραγματικά βρίσκεται καθοδόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ό,τι αφορά τώρα τις αρνητές προβλέψεις της Κομισιόν προσέστηκαν σε εσάς την περασμένη εβδομάδα και πραγματικά υπογραμμίστηκαν και σήμερα τα σημεία αυτά στο Eurogroup. Όπως είπα και στο παρελθόν, θα πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε ούτως ώστε αυτό το θετικό ενθαρρυντικό οικονομικό φαινόμενο να μην είναι εποχικό παροδικό, αλλά πραγματικά να είναι κάτι πιο μόνιμο, το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει τις επενδύσεις και την ενίσχυση των υγιών δημοσιονομικών πολιτικών. Άρα λοιπόν, με μεγάλη χαρά να μένω να δω τους φορείς την Τετάρτη, προκειμένου να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι βασικές προτεραιότητες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο για τα κράτη-μέλη μας της Ευρωζώνης. Και πραγματικά αυτό θα συζητηθεί στα
πλαίσια τα οποία είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup, Klaus. Καλησπέρα σας. Επιτρέψατε μου να πω δύο κουβέντες και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιρλανδία που έχουν δεχθεί οικονομική βοήθεια από τους πόλεις και τους μηχανισμούς. Όπως είπε και ο κ. Μουσκοβίση και ο κ. Ντάισεμπλουμ, βεβαίως και εμείς καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αυτό βεβαίως αντικατοπτρίζεται και στην δήλωση η οποία εξεδόθη. Όπως γνωρίζετε, στις 27 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του IFSF συνεμφώνησε να επεκταθεί το τρέχον πρόγραμμα μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. Ουσιαστικά απομένουν 6 εβδομάδες, άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα και αυτός ο χρόνος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά, καθώς επίσης και να ληφθεί υπόψη ότι χρειάζεται και χρόνος για να αναλυθούν στην πράξη οι εθνικές διαδικασίες. Όμως αν υπάρξει επιτυχία, τότε βεβαίως τα ποσά αυτά επί της αρχής είναι διαθέσιμα. Έτσι λοιπόν αυτό το ποσό του 1,8 δις ευρώ θα μπορέσει να εκταμιευθεί και βεβαίως έχουμε και το ποσό του 1,9 δις ευρώ των κερδών στο πλαίσιο του ESM και αυτό θα μπορέσει να μεταφερθεί προς την Ελλάδα. Επί της αρχής λοιπόν αυτά τα ποσά είναι διαθέσιμα προκειμένου να καλυφθούν προβλήματα και μελοποίηση των ελληνικών τραπεζών αν χρειαστεί. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο IFSF έχει ήδη καταβάλει 131 δις ευρώ προς την Ελλάδα, το οποίο μακράν είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ καταβάλει είτε ο IFSF είτε ο IFSM. Και βεβαίως με πολύ ευνοϊκούς όρους για τις χώρες που δανείζονται. Το κόστος δηλαδή είναι πάρα πολύ πολύ μικρό. Και καλύπτει μια περίοδο μέχρι το 2023. Έτσι λοιπόν, 8 με 9 δις ευρώ, 4 με 5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει η Ελλάδα. Μεγάλες λοιπόν εξοικονομήσεις για την Ελλάδα που επιτρέπουν στην χώρα αυτή να μπορέσει να επανέλθει σε μια κατάσταση βιωσιμότητας σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος της. Ας αναφερθώ τώρα σε ένα τελευταίο σημείο που είναι πολύ σημαντικό. Ο IFSF έχει λάβει μια μικρή πληρωμή από πλευράς Ελλάδας σήμερα το πρωί. 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Όμως είναι πολύ σημαντικό να μπορεί η Ελλάδα να καταβάλει εγκαίρως πάντα τις δόσεις της, διότι ακόμα και η μη καταβολή μικρών ποσών θα έχει νομικές επιπτώσεις, όπως θα ήταν αντίστοιχα αν επρόκειτο και για ένα μεγαλύτερο ποσό. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο Επίτροπος Μοσκοβισή μίλησε για την έκτη αξιολόγηση και εγώ μπορώ μόνο να επιβεβαιώσω ότι έχει ολοκληρωθεί. Έτσι λοιπόν, ο ESM συνεφώνησε μέχρι τα μέσα του χρόνου να καταβληθεί ένα επιπλέον ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Ιρλανδία τώρα μιλήσαμε για την παρακολούθηση εποπτεία της χώρας μετά το πρόγραμμα η οποία διεξάγεται από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του συστήματος πρώιμης προειδοποίησης. Αυτό όμως με σαφήνεια αναφέρθηκε νωρίτερα ότι δηλαδή η ανάκαμψη της Ιρλανδίας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική. Έτσι λοιπόν καταδεικνύεται ότι η στρατηγική η οποία θεατήθηκε πριν από 4 χρόνια είναι αποτελεσματική και λειτουργεί και έχουν επιτευχθεί οι στόχοι σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Αυτό βεβαίως το βλέπουμε και στον τραπεζικό τομέα. Φαίνεται σαν να μπορούν να υπάρξει θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα κονδύλια και τα κεφάλαια τα οποία δόθηκαν προς τις τράπεζες της Ιρλανδίας. Το Star Challenge της Ελλάδας. Πόσο χρόνο έχουμε ακριβώς όταν αρχίζει ο χρόνος να τελειώνει, όπως λέτε, και σκεπτόμαστε το γεγονός ότι και αρχίζει και η διαχείριση για το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο θα αρχίσει μετά τον Ιούνιο, πόσο χρόνο έχουμε.
Ανυπομονείτε, λέει ο κύριος Ντάζιλου. Κοιτάξτε, ας γίνουμε πιο σοβαροί. Έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον με τις ελληνικές αρχές να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα στο τον πιο γρήγορα και πιο σύντομα. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις χρονικές, υπάρχουν πιέσεις ρευστότητος και θέλω να ελπίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα κάνουμε πριν τελειώσουν και τα χρήματα. Αυτό είναι το κοινό μας ενδιαφέρον. Το κάναμε όμως απολύτως σαφές ότι δεν θα αρχίσουμε συζητήσεις του τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει μετά το πρόγραμμα, εάν δεν έχουμε φτάσει σε ένα θετικό συμπέρασμα του συγκεκριμένου προγράμματος. Από πολιτικής πλευράς θα έλεγα αυτό είναι ένα no-go, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, έχουμε κοιτάξει και θέλουμε να κοιτάξουμε του σύνεγγυς αυτό το πρόγραμμα, να προσαρμόσουμε και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ και τώρα. Και όταν γίνει αυτό θα δούμε για το επόμενο. Παρακαλώ. Hi, Gabriel Steinhauser from the Wall Street Journal. Από τη Wall Street Journal. Germany's finance minister, Wolfgang Schäuble, Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο κύριος Schäuble, είπε μπαίνοντας στην συνεδρίαση ότι θα ήταν καλό για την Ελλάδα να κάνει ένα δημοψήφισμα, θέλει να μπει, να βγει από το ευρώ. Αυτή την ιδέα την συζήτησε σήμερα και κατά τη διάρκεια του Eurogroup. Ήταν κάποιος άλλος υπουργός ο οποίος έθεσε αυτό το θέμα. Εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ στο τι έχει λεχθεί μέσα στη συνεδρία. Δεν το κάνω ποτέ. Αλλά το θέμα του δημοψηφίσματος είναι κάτι το οποίο το έχουν πολλά κράτη της Ευρωζώνης, το οποίο μπορεί να κάνουν ένα δημοψήφισμα. Είναι θέμα εθνικής πολιτικής και δεν είναι θέμα ούτε του Eurogroup, ούτε οποιοδήποτε υπουργού εκτός να συζητήσει. Εμείς δεν προτείνουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια εντολή την οποία έχει η ελληνική κυβέρνηση. Εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει τι θέλει εμπροκειμένου. Thank you. Peter Spiegel from the Financial Times. A question for President Financial and for Commissioner Moscovici, if I could. If I could follow up my Greek colleague's question about the third program. Ο Έλληνας συνάδελφος αναφέρθηκε σε ένα τρίτο ένα πρόγραμμα. Το βασικό σενάριο το οποίο έχετε είναι ότι το τρίτο πρόγραμμα θα αρχίσει να λειτουργεί από τέλος Ιουνίου ή τα 7,2 δις θα είναι εκείνα τα οποία θα καλύψουν την Ελλάδα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που πρέπει να κάνουν πληρωμές προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και κύριε Μοσκοβίτη, υπήρχαν κάποια μέτρα τα οποία πέρασε το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο, όπως είπε η αντιπολίτευση τουλάχιστον, αντιτίθενται ή αντιβαίνουν στις αποφάσεις οι οποίες είχαν πάρει 20 Φεβρουαρίου. Τι έχει γίνει προκειμένου. Η Κομισιόν, οι θεσμοί θεωρούν ότι οι αποφάσεις οι οποίες πήραν καταστρατηγούν αποφάσεις που είχαν πρεθεί 20 Φεβρουαρίου. Κοιτάξτε, ρωτήστε τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο, τι θα υπάρχει, τι θα διαθέσουμε. Και μπορώ μόνο να επαναλάβω αυτό το που είπα προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός λόγος να αρχίσουμε να συζητάμε το τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο, αν μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία για αυτούς τους μήνες στους οποίους περνάμε τώρα. Και ο χρόνος αυτή τη στιγμή εξαφανίζεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρέπει να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα τι θα πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί το παρόν πρόγραμμα, το οποίο έχει άμεσες επιπτώσεις και μακροπρόθεσμα και όσον αφορά την διατήρηση του χρέους και την εξυπηρέτηση του χρέους και το φορολογικό σκέλος. Και αφού γίνει αυτό, τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ποιοι είναι οι ενδείκτες, οι μακροοικονομικοί, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι αλλαγές και οι προσαρμογές. Και μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει αν χρειάζεται μια περαιτέρω υποστήριξη. Λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα από πολιτικής πλευράς, αλλά και επί της ουσίας έχει νόημα. Πρώτα να ολοκληρώσουμε το παρόν σχήμα στις επόμενες εβδομάδες οι οποίες απομένουν μέχρι τέλος Ιουνίου και μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε ποια προβλήματα έχουν μείνει, τι θα πρέπει να υπάρξει εμπροκειμένου ακολούθως. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε. Επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πλήρως με την άποψή σας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Βεβαίως το πρώτο βήμα είναι να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα. Και μετά, σε ό,τι αφορά τις διευθετήσεις, θα δούμε ποια μορφή θα πάρουν και τι θα μπορούσαν να είναι αυτές. Ποια μορφή θα μπορούσαν να πάρουν. Έχουμε λοιπόν μια συστημική και συστηματική προσέγγιση. Χρειάζεται να το γνωρίζουμε αυτό. Ας μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν. Στο δεύτερο σημείο που θίξατε, θα έλεγα με μια λέξη ότι η συμφωνία
της 20ης Φεβρουαρίου παραμένει ο δικός μας χάρτης. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει. Και δεν θα ήθελα όμως να κάνω περαιτέρω σχόλια επ' αυτού. Από το Bloomberg, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα επί της ουσίας σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Το έχω ήδη κάνει. Ο Επίτροπος Μοσκοβισή αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων επί των οποίων υπάρχει πρόοδος και σε άλλα θέματα τα οποία είναι πιο δύσκολα. Εγώ τα σημείωσα ενώ τα ανέφερε πριν από λίγο. Παρακαλώ. David Carretta, Radio Radicale Italian Radio. First question to President Dijsselbloem. Πρώτη ερώτηση στον πρόεδρο Dijsselbloem. Μία διευκρίνηση. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή σε υπάρξει συμφωνία από πλευράς θεσμών και σε τεχνικό επίπεδο μάλλον, τότε θα αποφασίσετε επί της εκταμείευσης. Η δήλωση ήταν λίγο διαφορετική της 20ης Φεβρουαρίου. Η εκταμείευση δηλαδή συνδεόταν με την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, δηλαδή την εφαρμογή του προγράμματος. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την εφαρμογή. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αρχίσει να υιοθετεί και να νομοθετεί μέτρα και νόμους πριν από την εκταμείευση. Και ένα ερώτημα για τον κύριο Μοσκοβισή. Ξέρω ότι δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη σήμερα, όμως στην Ιταλία υπήρξε μία απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, η οποία έχει τον κίνδυνο να έχει ένα κόστος πολλών δις ευρώ, ίσως και 20 δις ευρώ. Σας απασχολεί αυτό, σας ανησυχεί αυτό σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά της Ιταλίας? Το πρώτο σας ερώτημα, νομίζω ότι έχετε δίκιο, είναι πολύ βραχεία αυτή η δήλωση, ίσως θα μπορούσε να είναι και κάπως πιο καμένη, γιατί ναι, έχουμε μια συμφωνία επί της ουσίας και μετά ξεκινάει η διαδικασία εφαρμογής και επί τη βάση της εφαρμογής θα μπορεί να λάβει χώρα και η εκταμείευση. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να επιμερίσουμε την διαδικασία της εφαρμογής και αντίστοιχα να γίνει και η εκταμείευση πάλι σε δόση. Θα μπορούσε να ήταν αυτό μια τέτοια επίπτωση. Αλλά έχετε βεβαίως δίκιο ότι βεβαίως πριν την εκταμείευση θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημά σας, σίγουρα δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη. Βεβαίως το συζητήσαμε στο πλαίσιο της εξέτασης του δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό αφορά σε διάφορες χώρες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξει μερική συζήτηση με τον Πιέρ Κάρλο Παντοάν σε αυτό το θέμα και στο πλαίσιο της αυτής είχα την αίσθηση ότι υπάρχει πλήρης επίγνωση από την πλευρά των τελικών αρχών για το θέμα αυτό και ότι θέλουν να αντιμετωπίσουν σύντομα. Σίγουρα η Κομισιόν το εύχεται αυτό. Μόλις είπατε ότι εξαρτάται από τα εθνικά κοινοβούλια να αποφασίσουν αν υπάρξει δημοψήφισμα ή όχι. Εάν υπάρξει δημοψήφισμα, τότε θα περιμένετε για την εκταμείευση μέχρι το δημοψήφισμα ή θα γίνει αυτό μετά? Όπως σας είπα, απαντώντας στον συνάδελφό σας, είναι όχι μόνο ότι έχουμε μία συμφωνία στο χαρτί, αλλά είναι μία συμφωνία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί πριν γίνει η εκταμείευση. Αν έχουμε ένα δημοψήφισμα, προφανώς θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Άρα θα υπάρξει και μία χρονική πίεση εμπροκειμένου. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι οι ελληνικές αρχές εκείνες ή οποιασδήποτε εθνικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να αποφασίσουν αν ένα δημοψήφισμα είναι κάτι του αναγκαίο ή όχι. Δεν είναι δικό μας θέμα. Παρακαλώ. Χορχέ Βαλέρο, Europolitics. Χορχέ Βαλέρο από το Europolitics. Στους τομείς όπου υπήρξε κάποια πρόοδος και όλους όχι τόσο ουσιαστική πρόοδος, δεν αναφερθήκατε στο πλεονές για φέτος. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε τι έχει γίνει προκειμένου. Και επίσης, Commissioner Moscovici, κύριε Μοσκοβισή, στην Ισπανία ξέρουμε ότι θέλουμε να περιοριστεί ο αριθμός των δικτών όσον αφορά
τους μακροοικονομικούς δείκτες και ιδίως εκείνους που έχουν άμεση σχέση με τον ανταγωνισμό. Κάτι το εσήμενο ότι θα αποκλείαμε εκείνους που είχαν σχέση με το επίπεδο ανεργίας. Ποια είναι η απάντηση της Κομισιόν εν προκειμένου? Η πρώτη ερώτηση είναι απλή. Είναι θέμα πού υπάρχει πρόοδος και πού πρέπει ακόμα να επιτευχθεί. Το δεύτερον, πρέπει πρώτα πραγματικά το κράτος να κάνει τη δουλειά του και μετά θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα για το μακροοικονομική αστάθεια, και αυτό είναι όπως κάτι το προσωπικό σαν άποψη, δεν είχαμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Όταν μιλάμε για θέματα μακροοικονομικά τα οποία δημιουργούν ασφάλειες, είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά κάποια στιγμή να κρυφτεί ως δείκτης. Και οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να μην το κοιτάξει στον οικονομικό τομέα αν υπάρχει μια ανασφάλεια. Άρα πρέπει εμπροκειμένου να κοιτάξει κανείς πιο βαθιά, ιδίως τους δείκτες ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας, και να έχει και ένα σύστημα το οποίο να εγκαίρως να ειδοποιεί αν υπάρξει μια τέτοιο θέμα. Ελένη Βαρβιτσιώτη, ένα θέμα για τη ρευστότητα. Όσον αφορά τη ρευστότητα, είχατε μία συζήτηση προκειμένου σήμερα και είναι απόλυτα σαφές το πρόβλημα της ρευστότητας στην Ελλάδα. Είχαμε αντιτιθέμενες απόψεις. Οι Έλληνες λένε θα είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί στο τέλος του μηνός. Έχετε την ίδια άποψη? Δεν είχαμε μία λεπτομερή συζήτηση προκειμένου για την κατάσταση της ρευστότητας. Οι Έλληνες συνάδελφοι μας διαβεβαίωσαν ότι θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους διεθνείς πιστωτές, αλλά χωρίς αμφιβολία όσο περνάει ο χρόνος η ρευστότητα σφίγγει όλο και περισσότερο και όσον αφορά και σε συνδυασμό με την εκπλήρωση υποχρεωτήτων. Ένας λόγος παραπάνω να τονίσω ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί ως δυνατόν πιο σύντομα πριν τα πράγματα πάρουν μια κακή στροφή. Αλλά δεν μπήκαμε σε αυτό το θέμα, αλλά επαναλαμβάνω είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν τη ρευστότητά τους. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι κοιτάμε τη ρευστότητα στην Αθήνα. Δεν είναι δική μας ευθύνη ούτε δική μας υποχρέωση. Σοφία Δήμητσο from Mega Channel Greece. Mega Channel Greece. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα σινιάλο προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να χαλαρώσει λίγο? Όχι, ούτε θα μπορούσε να είναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας ανεξάρτητος φορέας. Θα λάβουν σοβαρά υπόψη την κατάσταση ποια είναι και ποια είναι η κατάσταση των τραπεζών στην Ελλάδα. Θα κοιτάξουν μέχρι ποιου σημείου μπορούν να δώσουν οικονομική σταθερότητα ή όχι. Είναι όμως ένας ανεξάρτητος φορέας και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια θέση άποψη η οποία θα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να κάνει το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται, δεν θα το κάνουμε αυτό. Good evening, Mark Paperpoint, Volkskrant. A question for President Dijsselbloem. Μία ερώτηση προς τον κύριο Dijsselbloem. Πρώτον, ο υπουργός, ο κύριος Βαρουφάκης, σας διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει την δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 750 εκατομμύρια. Γενικά, η διαβεβαίωση ήταν ότι θα καταβληθούν όλες οι πληρωμές ό,τι αφορά τους διεθνείς πιστωτές και μέχρι στιγμής έχει γίνει αυτό. Ούτως ή άλλως έγινε αυτό πριν σήμερα. Στη δήλωση βεβαίως αναφέρεται, και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, ότι η ελληνική πλευρά υπόσχεται ξανά ότι θα επιταχυνθεί η δουλειά που πρέπει να γίνει. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει αυτή η επιτάχυνση? Πείτε μας τουλάχιστον δύο λόγους. Ξέρετε, δώστε μου τρεις λόγους, λένε στην Ολλανδία. Είναι ένα πολιτικό ανέκδοτο αυτό. Στη συνέχεια λένε εντάξει, δύο ή έστω έναν. Θα καταβληθεί λοιπόν όλη η προσπάθεια που χρειάζεται τόσο σε τεχνικό επίπεδο στη διαπραγμάτευση, αλλά και όσες ώρες χρειάζονται προκειμένου να υπάρξει αυτή η πρόοδος. Αλλά βεβαίως χρειάζονται και πιο λεπτομερείς προτάσεις. Άρα λοιπόν πάντα χρειάζεται περισσότερη δουλειά να γίνει, αν θέλετε, πίσω από το
προσκήνιο προκειμένου να υπάρξουν λεπτομερείς προτάσεις και υπολογισμοί. Εκτός βεβαίως αν κάποιος αποδέχεται το παλαιό πρόγραμμα, η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει αυτό, θέλουν να το αλλάξουν. Αυτό λοιπόν απαιτεί λεπτομερείς προτάσεις και λεπτομερείς υπολογισμούς. Το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και αυτό ισχύει και για τους θεσμούς που πραγματικά καταβάλουν τεράστια προσπάθεια, αλλά και για τις ελληνικές αρχές που έχουν δείξει την ίδια επιθυμία. Ivo Caici, Corriere della Sera, e questo for the President. Μια ερώτηση από τον Corriere della Sera. Θα ήθελα να ξέρω αν στη συνάντηση με τους τέσσερις προέδρους, αν τελικά θα είναι πέντε, έχετε προσκαλέσει και τον κύριο Σκούλτς, θα υπάρξει συζήτηση περαιτέρω και για την Ελλάδα με μεγαλύτερες λεπτομέρειες, γιατί αναφερθήκατε και στην οικονομική διακυβέρνηση. Όχι, αν θα υπάρξει αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα σε αυτήν την συνάντηση με τους τέσσερις προέδρους. Όχι, δεν το κάναμε αυτό. Αυτή η συνάντηση 4+1 είχε να κάνει με την σε ό,τι αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν ήταν μια συζήτηση που είχε ως θέμα την Ελλάδα. Η Ελλάδα βεβαίως είναι πάντα στο μυαλό μας, αλλά όχι και ρητά. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Ναι, άλλη μία ερώτηση. Έχει να κάνει με την διατύπωση της δήλωσης. Ξέρουμε ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχει streamlining σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που γίνονται. Δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει κάποια εξέλιξη. Βεβαίως πρόκειται για έναν διπλωματικό λόγο. Βεβαίως ο κ. Βαρουφάκης είναι υπουργός οικονομικών και πλήρες μέλος του Eurogroup και πάντα δουλεύουμε μαζί του επικοδομητικά. Όμως οι αλλαγές σε ό,τι αφορά την διαδικασία έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, αν θέλετε. Άρα λοιπόν όλες οι πλευρές και κυρίως οι ελληνικές αρχές έχουν εστιάσει την προσπάθειά τους σε αυτό, στην ομάδα των Βρυξελών. Βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα συντονισμού, δηλαδή ποιος συντονίζει στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, ποιος αναφέρει. Άρα λοιπόν έχουν υπάρξει αλλαγές και από την ελληνική πλευρά. Όμως έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε ότι, και σαφείς γραμμές σε ό,τι αφορά την ομάδα των Βρυξελών και αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ. Σας ευχαριστώ.